Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν αντέχω να κάνω μια μικρή παρέθεση αυτά που σκοπεύω να πω για να θυμίσω ότι αν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρεσβύτερος, άκουγε την κοινή γνώμη τη δεκαετία του 70, δεν θα είχαμε ποτέ συμβιλειωθεί με τον προαιώνιο εχθρό που μόλις πριν από 30 χρόνια από την εποχή εκείνη είχε καταλάβει τη Μακεδονία και ενώ τους Βούλγαρους. Γιατί δεν πολεμήσαμε ποτέ ενάντια στους πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Σύμμαχοι μας ήτανε και στο Αντάρτικο, ενάντια στους Ναζί και φυσικά στους Βαλκανικούς πολέμους. Εσείς όμως επινοείτε εχθρούς. Και αν θυμίσω αντίθετα ότι όταν μια κυβέρνηση υποτάχθηκε στην κοινή γνώμη όπως συνετώνετε εσείς, μια παραπληροφορμένη κοινή γνώμη και πήγε να πολεμήσει ο Σαγκάριο, καταστρέψαμε και αυτό που είχαμε. Πάψτε να πουλάτε εθνικισμό και πατριδοκαπηλεία. Και προχωράω λοιπόν στην ψήφο εμπιστοσύνης. Προχωράω στην ψήφο εμπιστοσύνης, να ηρεμήσετε παρακαλώ. Είσαστε εκνευρισμένος, το καταλαβαίνω. Είσαστε σε αδιέξοδο, αλλά δεν σας ξυσυνέριστο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εντάξει. Λίγο ό,τι ησυχίες, πείτε, παρακαλώ. Ό,τι πείτε. Ό,τι πείτε. Διακόψτε μου, δεν παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, μου χαλάει τον ειρμό, κύριος. Λοιπόν, την αγωγή σας πάλι δείχνετε, σας το έχω πει, εγώ δεν έχω διακόψει ποτέ κανέναν. Πριν από 4 λοιπόν ακριβώς χρόνια, ήταν Γενάρη του 2015, οι οικολόγοι πράσινοι αποφασίσαμε να στηρίξουμε κυβέρνηση αριστεράς. Και βέβαια, πάρα πολλοί συντρόφισσες και σύντροφοι τότε είχαν τις αμφιβολίες τους. Αλλά ήταν αμφιβολίες για απλό λόγο. Η κυβέρνηση Σαμαρά είχε προκηρύξει πρώτες εκλογές για να το σκάσει και το κανόνι της άγριας κατάρρευσης να έρθει στα χέρια της επόμενης κυβέρνησης. Ο κεντρικός τραπεζίτης το Δεκέμβριο συνιστούσε στους πολίτες να πάρουν τα λεφτά από τις τράπεζες. Και είπανε πολύ απλά οι συντρόφοι και οι σύντροφοι των οικολόγων πράσινων, μα θα στηρίξουν μια κυβέρνηση που θα είναι η κυβέρνηση κατάρρευσης, γιατί να είμαστε κι εμείς μέσα. Και είχα απαντήσει τότε πάρα πολύ απλά ότι ακόμα και 1% πιθανότητα να έχει αυτή η κυβέρνηση νέα να σώσει τη χώρα από την κατάρρευση. Και εμείς οι οικολόγοι πράσινοι αυτό το ένα να το κάνουμε 1,5% πιθανότητα, είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθήσουμε να σώσουμε τη χώρα από την κατάρρευση. Γιατί αν έρθει η κατάρρευση της χώρας, η αργεντινοποίηση, το τελευταίο που θα μας ανησυχεί θα είναι η στηροφεμία των οικολόγων πράσινων. Και λίγες μέρες μετά, την εποχή εκείνη, είχα πάει στις Βρυξέλλες να ζητήσω τη στήριξη και των Ευρωπαίων πράσινων και ήταν επιφυλακτική και με ρώτησαν ευθέως. Μήπως ο κύριος Τσίπρας έχει κρυφή ατζέντα να βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Και τότε τους διαβεβαίωσα ότι αυτό δεν ισχύει. Μόλις 6 μήνες μετά, κύριε Βορύδη, αν θέλετε πάτε έξω, μιλήστε όσο θέλετε. Αλλά δεν μπορεί, μπρεις δίπλα μου, εντάξει, σας παρακαλώ. Λοιπόν, λίγους μήνες μετά λοιπόν, και αξίζει να το θυμηθείτε αυτό, ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός προτίμησε την ασφάλεια της χώρας στην Ευρωζώνη και την προκοπή της παρά την ενότητα του κόμματός του. Μακάρι να κάνατε κι εσείς σήμερα το ίδιο. Να βάζατε δηλαδή την Ελλάδα πάνω από το κόμμα σας. Και εσείς και κάποιοι άλλοι. Σήμερα λοιπόν, μετά από 4 χρόνια, εμείς οι οικολόγοι πράσινοι νιώθουμε περήφανοι που συμμετείχαμε στη σωτηρία της χώρας. Γιατί όπως ξέρετε, ένα μικρό κόμμα είναι πολύ εύκολο να είναι στην αντιπολίτευση και στην ασφάλεια. Και αντίθετα, όταν είναι στην κυβέρνηση ή μέσα στην κοινοβουλική πλειοψηφία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει αυτά που θέλει. Πολύ λίγα λοιπόν πράγματα περάσαμε οι οικολόγοι και είμαστε πραγματικά εκτός της λογικής της κυβέρνησης όσον αφορά για παράδειγμα τις εξορίξεις των υδρογονανθράκων. Δεν είμαστε ίδιοι, είμαστε διαφορετικοί, είμαστε οικολόγοι. Αλλά ρωτάω πάρα πολύ απλά. Αν εμείς οι δύο πράσινοι βουλευτές, ο κ. Δημαράς και εγώ, δεν είχαμε στηρίξει τότε την κυβέρνηση, θα είχαμε σήμερα δασικούς χάρτες? Θα είχαμε νόμο για την κοινωνική αλληλεγγύη και οικονομία? Θα είχαμε εθνικό διασχέδιο διαχείρισης αποβλήτων σύμβατο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες με ανακύκλωση? Θα είχαμε νόμο για τις ενεργειακές κοινότητες? Θα είχαμε ανοίξει την πόρτα στους μελισσοκόμους να συζητάμε με συνενέσεις και όχι κλειστές πόρτες υπουργοί να μην τους βλέπονται κανένας? Το σπουδαιότερο, θα είχαμε σώσει χιλιάδες πρόσφυγες. Πόσοι άνθρωποι θα είχαν πνιγεί αν δεν κυβερνούσε η δική μας κυβέρνηση και κυβερνούσαν οι ομοειδεάτες του Όρμπαν? Και θα πω εδώ πέρα ότι θα είχαμε τη Συμφωνία των Περσπών, που εγώ τη θεωρώ εθνική επιτυχία, εθνικό θρίαμβο. Σε λίγες μέρες θα τα πω αναλυτικά, τα ψεύδι με τα οποία παραπλανέται τον ελληνικό λαό.
Εδώ δεν αντιστέκομαι. Μόνο ένα πράγμα θα καταθέσω. Πρώτα απ' όλα, γιατί ήμασταν βέβαιοι ότι θα καταρρύψει η κυβέρνηση Σαμαρά. Αυτό είναι για το 2015. Αλλά εδώ είναι αφιερωμένο στον κύριο Αμπινιώτη ότι δεν έχει αναγνωρίσει ο ΟΗΕ την μακεδονική γλώσσα. Εδώ είναι η επίσημη στελεία του ΟΗΕ. Τι λέει για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και εδώ διαβάζω λοιπόν Official Languages Macedonian. Για να μην νομίζετε ότι έχει αναγνωρίσει ο ΟΗΕ και τι ψέματα λέτε. Αυτή είναι η γλώσσα των γειτόνων σήμερα, χωρίς συμφωνία των Πρεσπών. Καθρεφτιστείτε λοιπόν που λέγατε το 77 δεν αναγνωρίστηκε ποτέ η γλώσσα. Τι πετύχαμε λοιπόν με τη συμφωνία? Ότι αυτή η γλώσσα δεν είναι η γλώσσα του Μεγαλέξανδρου. Ότι αυτοί οι οποίοι έρχονται σήμερα στην Ελλάδα με διαβατήρια που δήθεν δεν τα είχε αναγνωρίσει το 95, δεν είναι Μακεδόνες όπως εμείς το εννοούμε, αλλά πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Και πολλοί άλλα που θα σας το πω σε μια εβδομάδα. Και φυσικά το παραμύθι ότι ήταν το ΝΑΤΟ το μεγάλο διπλωματικό όπλο, ενώ αν διαβάσει οποιοδήποτε την ενδιάμεση συμφωνία, θα μπορούσαν κάλλιστα να μπουν στο ΝΑΤΟ ως φύρο. Ένα λεπτό και πρώτο τελειώνω. Με τη συμφωνία ανοίγει ο μεγάλος εμπορικός δρόμος που είχε κλείσει με τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, από τη Θεσσαλονίκη στην κεντρική Ευρώπη και στην Ευρώπη συνολικά. Και φυσικά έχει μείνει σχετικά κλειστός και από την εχθρότητα που έχει αναπτυχθεί διπλωματικά ανάμεσα στις δύο χώρες. Εμείς λοιπόν, σε επόμενες εκλογές, τον Οκτώβριο, παραδίδουμε μια Ελλάδα καλύτερη από αυτή που παραλάβαμε. Καλύτερη από αυτή που παραλάβαμε. Και γι' αυτό το λόγο, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε εχθροί και φίλοι στην Ευρώπη σήμερα. Παραλάβαμε μια Ελλάδα ερείπιο. Δεν θα παραδώσουμε μια Ελλάδα παλάτι. Και γι' αυτό όταν με ρωτάνε φίλοι και γνωστοί, μα είσαι ικανοποιημένος, λέω δεν είμαι ικανοποιημένος. Θα παραδώσουμε μια Ελλάδα εργοτάξιο. Γιατί το εργοτάξιο ξέρω ότι είναι δυσάρεστο. Είναι δύσκολο να ζεις μέσα για πει. Η Ελλάδα νοικοδομείται. Είναι ένα εργοτάξιο. Σίγουρα θέλει πάρα πολύ χρόνο για να γίνει το παλάτι που της αξίζει. Εγώ όμως λέω ότι προτιμώ να παραδώσω Ελλάδα εργοτάξιο παρά την Ελλάδα παράγκα που κοιτάγαμε μυρολατρικά και θα πέφτε πάνω στο κεφάλι μας. Άρα γι' αυτό το λόγο δίνω ψήφο εμπιστοσύνης και το δίνω στους οικολόγους πράσινους με όλη μου την καρδιά, παρά το γεγονός ότι ξέρω ότι σε πάρα πολλά θέματα διαφωνώ με την κυβέρνηση. Και εδώ πέρα θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, με έναν, μια επισήμαση βασική. Τις δύο μεγάλες όχθες. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Το κρύβουν πολλοί σε αυτή την αίθουσα. Μία είναι μεγάλη πολιτική διαφορά το μεγάλο ρήγμα στην Ευρώπη. Είναι είσαι ή δεν είσαι με τον παγκοσμιοποιημένο νεοφιλελευθερισμό. Το παγκοσμιοποιημένο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο που όλα τα κράτη, όλες οι επιχειρήσεις, οι αγρότες, τα κίτρινα γελέκα στη Γαλλία, όλοι οι άνθρωποι είναι όμοιροι αυτού του χρέους και όποτε κάποιος κουνηθεί σε αυτό το χρέος, παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι τα λεφτά και τα πηγαίνουν κάπου αλλού και στραγγαλίζουν οικονομίες μεγάλες, ακόμα και σαν τη Γαλλία. Και να σας θυμίσω λοιπόν ότι η ομοιρία που γίνεται σήμερα κροκοδίλια δάκρυα για τους μικρομεσαίους και για τη μεσαία τάξη, συνθλίβεται η μεσαία τάξη από τον νεοφιλελευθερισμό παγκοσμίως. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι τα πλεονάσματα που απαιτούν αυτοί οι δανειστές, εσείς τα είχατε υπογράψει, δεν λέω, και εσείς όμοιροι ήσασταν, στο 4,5%. Αυτά απαιτούν. Και αν δεν τα κάνεις, παίρνουν τα λεφτά τους. Αυτά κάνουν στην Αργεντινή, αυτά κάνουν σε όλη την Ευρώπη και την απειλούν σήμερα. Εδώ πέρα υπάρχει πάρα πολύ απλό λοιπόν. Με ποια όχθη είσαστε, εσείς ξέρουμε που είσαστε. Το έχετε ξεκαθαρίσει, τίμια, και εκεί είναι η διαφορά μας. Με όλο το σεβασμό. Αυτά τα κόμματα όμως σε Ελλάδα ως αντιπολίτευσης που δηλώνουν στην κεντροαριστερά θα αποφασίσουν σε ποια όχθη είναι. Εμείς οι οικολόγοι έχουμε αποφασίσει όχθη. Γι' αυτό και συμμετέχουμε πανευρωπαϊκά, διακριτά, στο κίνημα ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό. Αυτή είναι η γραμμή που θα πάμε σε εκλογές, στις επόμενες και σε ευρωεκλογές. Αυτή είναι η ταυτότητά μας και δεν θα αφήσουμε την Ευρώπη όμοιρο αυτών των αθλείων που είναι παρασιτικά κεφάλαια και δεν παράγουν τίποτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ιωάννη Τσιρόνη, βουλευτή του